Για τετάρτη συνεχή χρονιά, ο πιο αγαπημένος θεσμός που ενώνει τη μόδα με τη μουσική, το Mad Walk, πραγματοποιήθηκε χθες με μεγάλη επιτυχία. Μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή βραδιά εμπνευσμένη από τη δύναμη της γυναίκας. Έλληνες σχεδιαστές μόδας και τραγουδιστές ένωσαν τις δυνάμεις τους και συνδύασαν δυναμικά live performances με ανατρεπτικά fashion shows. Η οικοδέσποινα της βραδιάς ήταν η Μέρη Σινατσάκη, ενώ πολλοί ήταν οι διάσημοι που περπάτησαν στο κόκκινο χαλί και μίλησαν για το θεσμό, αλλά και για τις σχέσεις τους με τη μόδα. Φέτος θα δούμε μόνο γυναίκες, όλο εστιάζει στη γυναίκα, γιατί η μόδα είναι γυναίκα, ρε αγόρια, τι να γίνει τώρα. Αισθάνομαι πολύ τυχερή που ήρθα, περπάτησα σε μία από τις καλύτερες διοργανώσεις που έχουν γίνει. Το επαναλάβετε, την Πασαρέλα. Όχι, παιδιά, είπαμε, έχουμε βγει σε σύνταξη καιρό τώρα. Το κάναμε για πλάκα. Ναι, αλλά στο εξωτερικό υπάρχει το comeback πολλών μεγάλων. Ναι, αλλά εδώ το έχει κάνει η Άντζελα Δημητρίου και νομίζω το λέει καλύτερα. Εγώ ήρθα εδώ πέρα για το Mad Walk να δω τη γυναίκα μου. By the way, είναι η πιο όμορφη γυναίκα στην Ελλάδα και δεν είναι κάποια άλλη. Εδώ και 24 χρόνια, από τότε που βγήκε μέχρι σήμερα. Εγώ πιστεύω ότι η Τζέννη υπήρξε ένα από τα καλύτερα μοντέλα που έγιναν ποτέ στην Πασαρέλα και δεν κάνω και πλάκα. Και έκανε το λάθος να παντρευτεί εμένα στα 24 και να σταματήσει αυτή την καριέρα. Με τηλεόραση ενδιαφέρει, θα σε ενδιαφέρει να παρουσιάσει μια εκπομπή, ας πούμε. Αυτή την περίοδο έχω αφιερωθεί αλλού και το έχω κάνει πολύ συνειδητά. Το ευχαριστιέμαι πραγματικά. Και δεν θα ήθελα να το μοιράσω. Ναι. Νομίζω ότι αυτό που κάνω τώρα είναι το ιδανικό για μένα. Δεν είναι η καλύτερη, θα έλεγα. Ό,τι μου αρέσει το βάζω. Προτιμώ κυρίως τα μαύρα, λίγο βαρετό. Δεν είναι η κλασική γυναίκα. Η μόδα συμβαδίζει με τη μουσική μας. Όταν να βγάλουμε κάποιο καινούριο σύγκλι, ακολουθούμε και κάποιο συγκεκριμένο, ας πούμε, μονοπάτι μόδας. Κυρίως φοράω απολύτως αυτά που εκφράζουν την προσωπικότητά μου, τη διάθεσή μου και δεν είμαι πιστός ακόλουθος. Θέλω να φοράω αυτό που ταιριάζει και αυτό που, αυτό που νιώθω. Ρωτήσω κάτι, παιδιά. Αμέ. Δεν μπορώ να το πω. Η Θωμαή.